Να υποδεχτούμε την κυρία Λουίζα Ράζου, υψήφια Ευρωβουλευτή. Βεβαίως, από το ΚΚΕ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καθίστε, σας ευχαριστούμε θερμά. Μια που πέσαμε και πάνω στην σύνδεση, κυρία Ράζου, έτσι κι αλλιώς είχαμε στο μυαλό μας και από το πρωί παρακολουθούμε τα όσα συνέβησαν στη Ρόδα, να σας κάνουμε και εσάς το ερώτημα. Ακούμε από τα μέλη του ΠΑΜΕ ότι δεν τους επιτράπει να μπουν στη συνεδρίαση. Ήταν, λέει, μέλη εκλεγμένων σωματείων. Απ' την άλλη, η ΓΕΣΕ λέει ότι κάνανε επιδρομή τα μέλη του ΠΑΜΕ, πιάστηκαν στα χέρια, υπήρξαν τραυματίες. Τώρα εδώ, να ακούσουμε τη δική σας θέση, αλλά να μας πείτε κιόλας αν έτσι λύνονται τα θέματα και τα προβλήματα. Να σας πω, αυτό που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό είναι μια μεγάλη προσπάθεια συνδικαλιστών από ομοσπονδίες, από εργατικά κέντρα, από πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι σε διάφορα επίπεδα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος να αποκαλύψουν και να εμποδίσουν καρικατούρες συνδικαλιστικών διαδικασιών σαν αυτές που επιχειρήθηκαν στο 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και προηγούμενα στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, δηλαδή συνέδρια εργατικά με μπράβους, με νόθους και με εκπροσώπους των εργοδοτών, τους ίδιους τους εργοδότες να παριστάνουν τους αντιπροσώπους στα σώματα αυτά δεν γίνονται. Πείτε μας κανένα παράδειγμα, αν δεν θέλετε ονομαστικά, αλλά να αποφύγουμε τους πολλούς επιθετικούς περιορισμούς και τους χαρακτηρισμούς, γιατί χάνουμε την ουσία. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι αυτό που καταγγέλλεται. Ακριβώς, ότι πάει δηλαδή για να, και δηλώνει ότι είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, ποιος εγώ που έχω μια μεγάλη επιχείρηση, πώς το λέτε έτσι, τους ίδιους. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πλήστα στοιχεία από τους συνδικαλιστές. Πείτε μας να καταλάβουμε. Του ΠΑΜΕ για φυσική εκπροσώπηση και νομιμοποίηση εισαγωγικά στελεχών επιχειρήσεων των ίδιων των εργοδοτών μέσα στα συνδικάτα για νόθες διαδικασίες και για την παρουσία μπράβων όπου επιβάλλουν επιχείρησαν με την παρουσία τους να επιβάλλουν να γίνουν οι νόθες διαδικασίες. Δηλαδή... Εδώ έχετε δείξει και ρεπορτάζ και το έχουμε δείξει. Υπάρχουν και τοποθετήσεις συνδικαλιστών που έχουν βγει και έχουν καταγγείλει και ονομαστικά συγκεκριμένες επιχειρήσεις, συγκεκριμένους συνδικαλιστές. Πιο εμβληματικό παράδειγμα από ό,τι πρόσφατα έχει δοθεί στη δημοσιότητα και μου έρχεται και εμένα τώρα πρόχειρα στο μυαλό είναι το παράδειγμα του κύριου Καραγεωργόπουλου, που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης 4 διαφορετικών επιχειρήσεων και παριστάνει τον εκπρόσωπο των εργατών. Άρα, και κυρία Ράζου, λέτε ότι ουσιαστικά αυτά γίνονται πλέον και κλεισμένων των θυρών μέσα στη ΓΕΣΕΕ και δεν ακούγονται άλλες φωνές, δεν επιτρέπεται στο ΠΑΜΕ να μπει μέσα και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία ενσωμάτωσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στην οποία πρωτοστατεί η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, των παρατάξεων της ΠΑΣ και της ΔΑ και του ΜΕΤΑ, προκειμένου αυτή η πλειοψηφία να βιδωθεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στις καρέκλες της, για να μπορεί να προχωράει σε κοινωνικούς διαλόγους, να προχωράει σε διαδικασίες ξεπουλήματος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν ακούγεται η φωνή των εργαζομένων, να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά. Αλλά των εργοδοτών, έτσι όπως μας το μεταφέρετε. Αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε προχωρήσει ποιοτικά ένα επίπεδο παραπάνω, στο επίπεδο της Γενικής Συνομοσπονδίας, που πλέον η πλειοψηφία της εκφράζει μια Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών και Εργατοπατέρων, πολύ μακριά από τα συμφέροντα, τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στους τόπους δουλειάς. Άρα, να σας δεν ερώτηση. Τη βλέπουν αυτή την ηγεσία, δεν τη βλέπουν οι εργαζόμενοι δίπλα τους αυτή την ηγεσία, ούτε στις απολύσεις, ούτε στη μάχη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ούτε για την υπεράσπιση μιας σειράς άλλων εργασιακών και κοινωνικών ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Άρα, θέλετε να αλλάξει η σύνθεση, να μην συνεδριάσει ξανά. Αυτό που ζήταγαν οι συνδικαλιστές που έχουν εκλεγεί από τα συνδικάτα και υπερασπίζονται τις θέσεις και τα αιτήματα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι να γίνει συνέδριο, χωρίς νόθους και μπράβους. Αυτό. Αυτό πώς η πλειοψηφία. Λέτε, το ακούω συνέχεια. Δηλαδή, ότι είναι μπράβοι. Ναι, μα καταγγέλλεται. Πόσο δηλαδή μπράβοι. Είναι μπράβοι από εταιρείες security, οι οποίοι οι άνθρωποι της νύχτας, ορισμένοι από αυτούς οπλοφορούν κιόλας. Τι εννοείται.
κανονικά, μπράβο, τις νύχτες, δεν έχετε ακούσει. Όλοι αυτοί έχουν μπει στο συνέδριο της ΕΚΕΣΕ. Περιφρουρούν τις διαδικασίες, έχουν καλεστεί και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας όταν επιχειρήθηκε εδώ στο Νοβοτέλ να γίνει συνέδριο. Από τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες. Ναι. Και τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Για να τους διευκολύνουν να κάνουν και κλεισμένο το θυρών καρικατούρα, καρικατούρα συνεδρίων, όπως αυτό που επιχειρείται τώρα στο πεντάστερο ξενοδοχείο της Ρόδου, μια μέρα συνέδριο, χωρίς διαδικασίες του καταστατικού που προβλέπει η ΓΕΣΕ, ούτε καν τις νομιμοποίησεις των αντιπροσώπων. Για να μπει και σε μια διαδικασία, τέλος πάντων, να φανεί ποιος είναι ο νόθος και ποιος δεν είναι. Αυτή τη διαδικασία η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ τη φοβάται όπως ο διάολος το λιβάνι. Και αντίθετα στείνει διαδικασίες μαϊμού επιχειρώντας να κάνει συνέδριο σε εισαγωγικά εγκρυπτό, μάλιστα από όσο γνωρίζω, απαγορεύοντας και στους ίδιους τους δημοσιογράφους να μπουν και να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες αυτού του συνεδρίου που προκάλεσε και την τοποθέτηση του συνδικαλιστικού σας οργάνου. Τους εργαζόμενους μιλάμε τώρα, εμάς δεν μας νοιάζουν αν τσακώνται οι δύο συνδικαλιστές μεταξύ τους, μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Ναι, οι συνδικαλιστές δεν τσακώνονται έτσι μεταξύ τους γιατί έχουν προσωπικές διαφορές και δεν έχουν τις ίδιες κοινές παρέες. Τσακώνονται για ένα περιεχόμενο, για μια κατεύθυνση του συνδικαλιστικού κινήματος, για το περιεχόμενο της πάλης. Μας νοιάζει τώρα το μεγάλο κομμάτι, έτσι, που είναι ο κόσμος, ο οποίος εργάζεται. Τα προηγούμενα χρόνια έβλεπε την Τρόικα να περιφέρεται, να του λέει πόσο αν θα βρίσκει δουλειά και πόσα θα παίρνει. Υπάρχουν οι κυβερνήσεις που πάντοτε αποφασίζουν. Υπάρχουν συνδικαλιστές που τον εκπροσωπούν. Και βλέπει τώρα, ας πούμε, αυτή την εικόνα ξανά. Ναι. Την είδαμε στην Καλαμάτα, την είδαμε στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕΕ, τη βλέπουμε στη Ρόδο. Πολύ φοβάμαι θα επαναληφθεί και αλλού. Είναι, δηλαδή, το λέγαμε για περισσότερο σαν να κάνουν τουρ έντασης στην Ελλάδα. Ο εργαζόμενος τώρα, ο εργαζόμενος που το παρακολουθεί, δεν μετέχει στα όργανα. Τι να πιστέψει. Ο εργαζόμενος θα πιστέψει αυτούς που βλέπει δίπλα του. Γιατί τον κύριο Παναγόπουλο, τον κύριο Κιουτσούκη, τον κύριο Βασιλόπουλο και ορισμένους άλλους τέτοιους που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία της νοθείας στην ΓΕΣΕΕ, σήμερα δεν τους έχει δει πουθενά. Πουθενά δεν τους έχει δει δίπλα του όταν είχε την ώρα της ανάγκης, την ώρα της διεκδίκησης. Αντίθετα, αυτοί οι συνδικαλιστές συναγελάζονται, κάθονται στα ίδια τραπέζια με τους επιχειρηματίες, με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και παζάρευαν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης τι και πόσο θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και από αυτούς, από αυτή τη συνδικαλιστική ηγεσία σήμερα στην ΓΕΣΕΕ δεν έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια κανένας σοβαρός αγώνας που να κινητοποιεί εργαζόμενους κάτω από τα πανό και τα συνθήματα της ΓΕΣΕΕ. Είναι μόνοι τους, μεταξύ τους, μια μικρή παρέα στην Κλαθμόνος, μαζεύονται κάθε φορά μια θλιβερή παρέα και οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται είναι κάτω από τις σημαίες, τα συνθήματα και τη γραμμή πάλι του πάμε. Δεν έχουμε τώρα εδώ από την άλλη βέβαια, πλευρά κάποια, βέβαια, κάποια φωνή. Ναι, βέβαια, για να ολοκληρώσω. Και από το πρωί αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει και τον κύριο Μαυροκεφαλίδη. Μαυροκέφαλο, με συγχωρείτε. Είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής του ΠΑΜΕ. Ακούμε και εσάς. Από την άλλη, αυτό το διαβάζουμε από την πλευρά της ΓΕΣΕΕ που λένε ότι μπαίνετε, μπουκάρει το ΠΑΜΕ και δεν αφήνει καμία συνεδρίαση να εξελιχθεί και κανένα διάλογο να γίνει. Μπήκαν σήμερα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Αντιπρόσωποι από τα συνδικάτα τους. Όσοι μπήκαν ήταν, μέσα. Ήταν λέει τη θέση τους να είναι εκεί. Δεν έκαναν δούλευτα. Δεν τους άφησαν να μπουν. Βεβαίως, μα δεν τα είδατε. Από μια πορτούλα τόση δά σε ολόκληρο ξενοδοχείο. Ανθρώπους που είναι και αντιπρόσωποι στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ωραία, είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος και δεν αφήνουν, όπως λέτε, να μπω. Τι κάνω. Να το ακούσετε ολόκληρο. Φωνάζω, σπρώχνω, διαμαρτύρομαι, έχω άλλα μέσα. Κύριε, είμαι εκλεγμένος, φαίνεται. Βεβαίως, ποιος μπορεί να με βάλει μέσα και να κάτσω στην καρέκλα μου και να μετάσχω και να περιγράψω μετά τι έγινε. Έχω υπόψη μου ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, έχουν εξαντλήσει ή χρησιμοποιούν όλα και τα νομικά περιθώρια που έχουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν καταθέσει, πώς το λένε, εξώδικο έγγραφο 74 σελίδων ή 94, θα σας γελάσω στον αριθμό, πολυσέλιδο κείμενο,
που περιγράφουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλες τις νοθείες και τις παρατυπίες και τις παραβιάσεις της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Να ξαναπούμε ότι είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Είμαι, αλλά δεν με ρωτήσατε τίποτα. Πέσαμε για το πάνω στην επικαιρότητα και το γεγονός. Αυτά δεν είναι θέσεις του ΚΚΕ. Βεβαίως, είναι θέσεις εκτιμήσεις του ΚΚΕ. Η εργασία δεν είναι πρόταγμα και για την Ευρώπη. Βεβαίως, και το ΚΚΕ έχει ηγηθεί σε μεγάλους αγώνες και καμπάνιες ενημέρωση των εργαζομένων για τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτέλεσε φυλακή για τα δικαιώματα των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό πρέπει να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η διεκδίκηση και η προοπτική της πραγματικής ανατροπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις. Καλή επιτυχία. Πάμε σε ένα...